Καλησπέρα! Σήμερα ανακαλύψαμε ότι ο Νίτζα έχει μυστική βάση. Τι μυστικά να κρύβει άραγε? Μείνε μέχρι το τέλος για να μάθεις κι εσύ. Και αν θέλεις να δεις κι άλλα βίντεο, κάνε ένα like. Και Νίτζα, είσαι έτοιμος. Ένα τοστάκι με αυγά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να ξέρεις, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πίνεγα σήμερα το πρωί. Αχ, πολλές δουλειές έκανα, πάρα πολλές δουλειές. Ταλαιπωρήθηκα απίστευτα πολύ. Πώς και τρως πρωινό? Συνήθως τρως το μεσημέρι, μπορεί να φας και το απόγευμα. Και μεγάλη έμφαση το μπορεί να φάω. Συνήθως δεν τρώω καθόλου. Αλλά σε πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Μακάρι να μπορούσα να τα πω κιόλα. Κατάλαβα, κατάλαβα τα κλασικά. Έχεις μπλέξει με εξωγήινους και τέτοια πράγματα, έτσι. Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά ρε Σταύρο, να σου κάνω μια συζήτηση σαν φίλος. Μια συζήτηση, ναι, εννοείται. Ξέρεις, μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι στη ζωή τους έχουν μυστικά και κρύβουν πράγματα. Μυστικά. Και αυτά τα μυστικά δεν μπορείς να τα πεις σε κανέναν. Γιατί τα πεις τελείως, δεν είναι μυστικά πια, είναι γνωστά. Ναι. Σωστό, γι' αυτό και λέγονται και μυστικά, αλλά... τεράστιο βάρος τα μυστικά, ρε Σταύρο, τεράστιο βάρος, να τα κουβαλάς στους ώμους σου, να μην μπορείς να μοιραστείς με κανέναν. Αυτή η ζωή είναι άδικη μερικές φορές. Αλλά το φαγητό σου είναι τέλειο, πραγματικά. Ποιο νόστιμο πράγμα δεν έχω φάει. Ευχαριστώ πολύ, Νίτσα. Για να το φάω και στο σπίτι. Και ένα εκατομμύριο ευρώ να είχα, και ένα δισεκατομμύριο ευρώ να είχα, να ξέρεις πάλι σε σένα θα τρώγα, πουθενά αλλού. Πω, σε ευχαριστώ πολύ, Νίτσα. Αλλά τώρα, τι μυστικά λέει εκεί πέρα, κάτι περίεργο. Ναι, τώρα εγώ πηγαίνω, έχω πάρα πολλές δουλειές να κάνω και σίγουρα δεν είναι μυστικές δουλειές και δεν πρέπει να με ακολουθήσει κανείς. Έτσι δεν είναι, Σταύρο, δεν θα με ακολουθήσεις. Όχι, γιατί να σε ακολουθήσω. Ναι, δουλειές σου, άλλωστε, φίλοι μου είμαστε και οι φίλοι δεν κρύβουν μυστικά μεταξύ τους και εγώ δεν έχω 100% τίποτα να κρύψω. Ακριβώς, αν είχες κάποιο μυστικό θα μου το έλεγες, έτσι δεν είναι? Ναι, ρε, εσύ, δεν υπήρχε περίπτωση να μυστολογα, ούτε σε σένα ούτε στα παιδιά δεν θα το... εννοώ θα το έλεγα, θα το έλεγα. Ωραία. Το βιαστείο, δεν μου ξέφυγε κατά λάθος τίποτα, να ξέρεις, δεν είναι κάτι τέτοιο, δεν νομίζω δηλαδή. Να νομίζεις κάτι τέτοιο ότι εγώ θα κρύβω κάτι μυστικά. Εγώ μια χαρά είμαι, έτσι δεν έχει είναι. Α, ναι, δεν μιλάμε ζώα. Ναι, περίεργο. Άντε, τα λέμε. Ναι. Και εγώ θα πάω στο δρόμο πίσω, τα λέμε. Στο δρόμο ενώ πίσω. Φεύγω, προς εκεί θα φύγω αν πάω κάπου δηλαδή. Που φεύγω τώρα, εκεί πάω, δεν πάω στο σπίτι μου. Ναι, αλλά πηγαίνεις στο σπίτι. Τι γίνεται με τον Νίτσα σήμερα? Πολύ περίεργα μου τα λέει πρωί πρωί. Πω. Και δεν έχω φάει ακόμα κι εγώ πρωινό. Αλλά είναι, δεν νομίζω να σου είπε τίποτα. Περίεργο. Αλλά για βασικά και να σου είπε. Λες και μιλάω με ζώα. Λες και θα μιλήσει ο Χίνος κάποια στιγμή. Τέλος πάντων. Πω, περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσω με τα παιδιά αυτό. Γιατί. Εντάξει, ο Νίτσα μερικές φορές είναι λίγο περίεργος, αλλά τόσο πολύ. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Για να δούμε τώρα, πού να βρίσκονται τα παιδιά. Ηρεμία εδώ πέρα βλέπω στο κέντρο του χωριού. Δεν βλέπω να είναι στο κοάλα. Μήπως είναι... για μισό λεπτό. Κάτι βλέπω εκεί πέρα. Αυτό το καπέλο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Για μισό λεπτό. Πρέπει να ανέβω εκεί πάνω. Τους βλέπω στο μπαλκόνι του Σίαμαν. Πολύ περίεργα μας τα λέει ο Νίτσα τώρα πρωί-πρωί. Πού είναι τα παιδιά? Α, ναι, πιο πάνω. Έχει και τριόροφο σπίτι ο Σίαμαν. Τι να κάνουμε. Και σας λέω, ρε Σίαμαν. Α, το φοβερό είναι, σου λέω. Παιδιά, καλημέρα. Δεν γίνεται να μην βγάζεις ρούμι πρωί-πρωί. Γεια σου, βρε Σταύρο, καλησπέρα. Ένα λεπτό, Σταύρο. Γιατί. Τι εννοεί, ρε Σίαμαν, τι εννοεί, εγώ δεν σε πιστεύω. Δεν πιστεύεις ότι πήρα ένα καινούριο αυτοκίνητο? Πώς γίνεται αυτό, βρε κόλα? Αφού κάθε μισή μέρα παίρνει αυτοκίνητο, Ζιάμαν. Το δικό μου αυτοκίνητο πότε θα είναι έτοιμο? Ακόμα το φτιάχνεις. Έχουμε πολλούς πελάτες. Α, ναι, και το δικό μου ακόμα βάφεται. Άμα με πληρώσετε έξτρα, μπορεί να γίνει πιο γρήγορα. Ναι. Άσε, βρε Ζιάμαν. Αφού θα το έκανες δωρεάν. Ναι, τέλος πάντων. Θα γίνει, βρε, μέχρι τα Χριστούγεννα. Ου, καλά. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί, αλλά είδατε τον Νίτσα σήμερα. Όχι, καθόλου. Νίτσα, όχι. Γιατί τον είδα εγώ και δεν ξέρω γιατί, αλλά
Μου τι έλεγε... μας ανακοινώνεις όμως. Όχι, όχι. Ναι, δεν κατάλαβα. Θα καταλάβεις. Μου φάνηκε πολύ περίεργα κάποια πράγματα που έλεγε. Δηλαδή. Καλά, και εσύ παρατηρείς τον Νίτζα τώρα. Ναι, εντάξει, δηλαδή εντάξει. Και... Πού θα μας βλέπει από την ταράτσα του. Από την ταράτσα του. Εντάξει, δηλαδή είναι μερικές φορές περίεργος, αλλά σήμερα το πρωί δεν ξέρω γιατί, αλλά ήταν. Πολύ... Μου έλεγε κάτι περίεργα πράγματα για μυστικά, ότι δεν θα έπρεπε να κρατάμε μυστικά ο ένας τον άλλον. Και μετά δεν ξέρω. Δίκιο έχει, δίκιο έχει. Γι' αυτό εσύ άμα βγάλε το ρούμι, βγάλε το, φέρ το. Δεν έχω εγώ ρούμι. Πορε, φίλε, δεν κοιτάμε έχει ρούμι κάποιος. Αφού το έχεις εσύ όλο στο καράβι σου, το ξέχασες. Α, ναι, έλα, θα σου φέρω κανένα μπουκάλι, να έχεις και εσύ. Φέρε και να έχεις για σένα, για μένα. Για μένα, έτσι ναι. Ρε Σταύρο, αλλά εγώ έχω μπερδευτεί. Το περίεργο που είναι, αφού έτσι κι αλλιώς πάντα ο Νίτζα μιλάει. Σε λίγο μας πει ο Σταύρος είναι ο περίεργος. Ακριβώς, κουάλα, δεν έχεις καταλάβει. Ο Σταύρος παρατηρεί τον Νίτζα και βλέπει ότι κάνει. Αμάν βρε είναι Σταύρο, δεν έχει τίποτα περίεργο Νίτζα. Το θέμα είναι ότι ξαφνικά έφυγε. Πολύ, πολύ απρόπτα και έλεγε για... Πάλι άρχισε να λέει για κάτι μυστικά, για κάτι τέτοια. Πώς έκανε αυτό, νομίζω... πω πω, δεν μπορώ άλλο, πω πω, όχι, μυστική, όχι, όχι. Κάτι. Όχι, Σίαμαν, Σίαμαν. Έλεγε κάτι... Αναπαράσταση. Κάτι περίεργα σε φάση, ω ναι, Σταύρο, πρέπει να φύγω και έχω να κάνω πολλές δουλειές και φάνηκε λίγο... Πού είναι το περίεργο, βρε Σταύρο, μήπως εσύ είσαι ο περίεργος. Μη στάσαμε. Μπορεί να είμαι και εγώ περίεργος, αλλά πιστέψτε με, κάτι δεν πάει καλά με τον Νίτζα. Νομίζω... Εντάξει, άμα... Πω, εντάξει, άμα τα πιστεύω... Εκτός αν εννοείς ότι έπαθε κάτι. Ναι, πάμε να δούμε τότε. Λέτε να έπαθε κάτι. Λέτε να έπαθε κάτι. Γιατί δεν το λες τόση ώρα. Ο άλλος έρχεται στον καφέ και μας λέει και μας λέει και μας λέει. Πες μας, δεν είναι καλά ο Νίτζα. Πάμε να δούμε. Μπήκε στο σανσέρ, να το καταλάβουμε. Πάμε. Τρεις λέξεις. Όπου αν έμπαινε όντως στο σανσέρ θα ήταν πολύ περίεργο. Κάτι δεν θα πει όντως καλά. Πάμε να δούμε. Πώς η πισίνα σου είναι πάντα τόσο καθαρή. Έχω προσωπικό να την καθαρίζει. Τι, έτσι θα ήμουν. Μα δεν έχω δει κανένα να την καθαρίζει ποτέ. Είναι γρήγοροι. Έρχονται, καθαρίζουνε, φεύγουνε. Καλά, να το σημειώσω, να δω τον καθαρίζει. Πως εγώ είμαι περίεργος. Δεν ξέρω. Με το Σταύρο εδώ πέρα και τα μυστικά μπορεί να είσαι μυστικό καθαριστή. Παιδιά, δείτε εκεί πάνω. Τι ρε παιδιά, τι, δεν είδα τίποτα. Δεν το είδατε. Ήταν ένας παγάλος. Λάκι! Όχι, δεν νομίζω να ήταν ο Λάκι, θα φώναζε! Κάτι είναι στην ταράτσα του Νίτζα. Λάκι! Λάκι! Λάκι, ανοίξτε! Ανοίξτε, Λάκι! 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 Πρέπει να πάω, πρέπει να πάω γρήγορα! Πρέπει να πάω γρήγορα! Δεν το πιστεύω! Ο Τάκι! Ο Τάκι, ο ρομποτάκι! Κάτι άκουσα! Αποφωνάζει! Δεν ακολουθάει κανείς, δεν είναι κανείς εδώ! Τον βλέπετε! Ωραία, δεν είναι κανένας εδώ, ωραία. Πρέπει να πηγαίνω, πρέπει να πηγαίνω γρήγορα. Έγινε φυτό. Το ακούσατε κι εσείς αυτό, είπε να πηγαίνω γρήγορα. Εξαφανίστηκε. Πώς πήγε στο πάτωμα. Παιδιά, εξαφανίστηκε στο πάτωμα. Εξαφανίστηκε στο πάτωμα. Εγώ εξαφανίστηκα. Κρύφτηκε. Σε αφανίσαι πίσω από τη γλάστρα, δεν είσαι αόρατος. Εντάξει, προσπάθησα. Σταύρο, βλέπει από τις κάμερες σίγουρα, πρόσεχε. Οχ, έχει κάμερες. Έχει κάμερες μέσα στο γραφείο. Κάτω από εδώ. Βασικά νομίζω από εδώ φαίνεται. Ταν, ταν, ταν. Και παρατηρούμε εδώ στο μυστικό εργαστήριο ότι ο Νίτζα. Πρέπει να είμαστε. Εξαφανίστηκε. Μήπως είναι ένα μαγικό τρίκ. Θα το μάθουμε σε επόμενο βίντεο. Είναι ο Νίτζα μάγος. Μα. Εδώ πέρα δεν ήτανε, τον είδαμε να μπαίνει σε αυτό το δωμάτιο. Κάτσε ένα λεπτάκι, κάπου εδώ εξαφανίστηκε. Λέτε να έχει μπει σε κανένα ντουλάπι. Ή στη βαλίτσα του, στη βαλίτσα που έχει. Πού είναι. Ω, η βαλίτσα είναι εδώ. Κοάλα, έλα εδώ. Κομέ, κομέ. Ξέρω αν. Για μισό λεπτό. Πάει αυτό το μήλο. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν θα το τρώγα. Είναι δίπλα σε. Όχι. Περίεργα. Έχω μάθει κάτι. Έχω μάθει να μην πειράζω τίποτα στο εργαστήριο του Νίτζα. Το έχω πάρει το μάθημα. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Αλλά ρε παιδιά τώρα ο Νίτζα. Ο Νίτζα. Πού να πήγε άραγε. Στο πάτωμα, κάπου εδώ ήταν. Αμοργέ, μίλα. Στο πάτωμα, για να. Πηδήξτε, πηδήξτε, πηδήξτε. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Θέλετε να πηδήξουμε όλοι μαζί, για να δούμε. Θέλετε να πηδάμε στον πάτο. Εντάξει. Τι. Για μισό, τι. Μυστική είσοδος. Άρε, Νίτζα, πανέξυπνε. Τι να έκανες πάλι.
Ωπα, βρε παιδιά, αυτό κλείτε, είναι. Παιδιά, κλείστε τη. Μην μα καταλάβει κανεί. Μπορεί να έρθει κανεί. Κλείστε, κλείστε. Ο Νίτσα έχει. Είναι αυτό εδώ. Μυστικό δωμάτιο κάτω από το σπίτι του. Περίεργο, αλλά. Αυτό το ξέρω εδώ πέρα, είναι ουράνιο. Ουράνιο! Αυτό είναι ραδιενεργό. Το είχα αγοράσει εγώ μια φορά, μου είχε πει. Εσύ του τα αγόρασες. Είναι παράνομο το ουράνιο. Και εγώ τι είμαι. Παράνομος. Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Για μισό λεπτάκι. Αυτό το λαμπάκι πάντα κόκκινο ήταν. Δεν ξέρω, πρώτη φορά. Μα είναι κόκκινο, μπαίνουμε. Όχι, όχι, όχι. Είστε σίγουροι. Λοιπόν, ανοίγω την πόρτα τώρα. Αν έχει κάτι επικίνδυνο πίσω. Όχι, Σταύρο, μην αγχώνεσαι. Περίμενα το. Ναι, τώρα, ναι, ναι. Καλά, λέει. Άνοιξε. Ναι. Για να δω. Α, έχει απλά. Όλα ασφαλές. Καλά φαίνονται, καλά φαίνονται τα πράγματα. Κοιτάξτε. Είναι όντως του Νίτσα αυτό. Έχει την ταμπέλα του. Πάει προς τα κάτω. Νίτσα Labs. Πάμε, πάμε, ελάτε. Αφού είναι του Νίτσα, πόσο κακό να είναι, μωρέ. Εντάξει, έλα μου. Ένα μαγειρικά σε φωνάξουμε. Τι έγινε. Έχει το ίδιο πράγμα κάτω από το σπίτι και ζητάει λεφτά από μένα. Τέρμα η επιχορήγηση, τέρμα. Τι είναι όλο αυτό, τι γίνεται εδώ κάτω. Αυτό κοστίζει, wow, πολύ. Γι' αυτό λέω τέρμα επιχορήγηση. Δηλαδή όλο αυτό το φτιάξε με τα δικά σου χρήματα, Σίαμαν. Εμένα ρωτάς, δεν ξέρω. Κοίτα, πάντως φαίνεται ακριβό για τον Νίτσα αυτό. Φαίνεται πολύ μεγάλο. Φαίνεται λες. Φίλε, έχει και μεγάλη πισίνα εδώ. Μεγάλη πισίνα. Όχ, έχει όντως μια πισίνα εδώ στο κέντρο, αλλά. Παιδιά, δεν μου φαίνεται για πισίνα αυτή. Για πισίνα να μυρίσω. Εγώ δεν μπαίνω εδώ μέσα. Αυτό δεν είναι κανονικό νερό. Δεν ξέρω. Το μυρίζει για κάτι άλλο. Περίεργο. Κόρα τι διαβάζει. Αλλά γιατί έχει τόσες πολλές καρέκλες εδώ. Μα κόρα δεν ξέρω τι διαβάζει. Ποιο κοροϊδεύουμε. Να μην ανέβω στο σανσέρ. Να μην ανέβω στο σανσέρ. Κάτι εδώ πέρα και νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά αυτό. Νομίζω το διάβασα. Τι λέει, να πληρώσω το ρεύμα. Μάλλον δεν είναι τόσο σημαντικό. Κάτσε. Να φτιάξω ένα υγρό που λιώνει μέταλλα. Υλικά, 7 μουχλιασμένες ρύζες, ένα κέλυφο αλληγαριού, 4 κομμάτια σκουριάς, 7 φύλλα αλόγης. Καλά, δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, απλά πρέπει να βρούμε κάπως το πώς, πού βγαίνει αυτό το δωμάτιο, κάπου θα... Α! Έχει μια πόρτα. Ναι, έχει όντως μια πόρτα, αλλά για μισό λεπτό. Πλη λογική. Έλα. Παιδιά, νομίζω είναι σφραγισμένοι. Άρα πάμε πίσω. Φύγαμε. Τι λέτε, μωρέ, τι γίνεται να πάμε πίσω. Αφού εδώ ο Νίτσα έχει αφήσει χαρτί και λέει για να λιώνει μέταλλα, γι' αυτή είναι η μεταλλική πόρτα και εμείς θα φύγουμε. Σίμωνε, είσαι πανέξυπνο. Έχει απόλυτο δίκιο. Αγόρασε. Μη είναι άντρα. Μπράβο. Φέρτε το. Κάτσε να το πάρω. Κάτσε να το πάρω αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Για να δούμε τι λέει εδώ. Ένα υγρό που λιώνει μέταλλα. Α! Και έχει και τα υλικά. Και λέει ότι όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε μέσα στο νερό. Άρα όντως έχει μια χρήση αυτό εδώ πέρα το νερό στο κέντρο. Και πάμε είναι για μπάνιο. Έλα μου ντε. Κάπου θα τα έχει βάλει λογικά εδώ μέσα για να έχει. Σκούρια! Τι θέλουμε. Τι θέλουμε. Τέσσερα κομμάτια σκουριά. Όντως θέλουμε τέσσερα κομμάτια σκουριά. Ωραία, για μισό λεπτό. Αυτά τα βρήκαμε. Πρέπει να ψάξουμε τριγύρω να βρούμε τι άλλο θέλει. Ίσως εδώ. Εδώ έχει μια. Τι είναι αυτό. Κάτι είναι αυτό. Σόδα. Σόδα, ένα εδώ πέρα λέει σόδα. Αλλά γιατί χρησιμοποιεί σόδα. Λιγκάρια, α, λέει μια σόδα. Αλλά όντως γιατί να θέλει ωραία. Σόδα, περίεργο. Ωραία, κράτα την αυτή πάνε. Μάλλον έχει νητρικό, πως το πει ο Νίτσα. Μου κάνε μάθημα τις προάλλες. Νητρικό. Άζωτο. Όχι, νάτριο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ήμουν καλό. Όλα να πιούμε τη σόδα. Όχι, Σίαμαν. Δεν νομίζω να είναι φυσιολογική σόδα για να είναι εδώ πέρα στο νερό. Άμα πει ότι θέλει ρούμι, θα το πιούμε πάντα. Παιδιά, νομίζω βρήκα και τα φύλλα αλόης που λέει εδώ πέρα, οπότε... Τι άλλα χρειαζόμαστε. Τι χρειαζόμαστε, βλέπω εδώ, ένα κέλυφος από σαλιγκάρι. Κράτα και αυτά. Μπράβο, πάνες. Ωραία. Και θέλουμε. Ποιος τα αλερωθώ με τη σκουριά. Ένα κέλυφο σαλιγκαριού και 7 μουχλιασμένες ρίζες. Για να ψάξουμε εδώ πέρα. Βρήκες τις ρίζες. Ναι. Τέλεια. Κάλα βασικά, αλλά τις πήρα από τα χέρια του. Εγώ πήγα να τις φάω η αλήθεια. Δεν θα ήταν πολύ καλό αυτό η αλήθεια είναι κοάλα. Ρίχτα στο νερό. Μας λείπει άλλο ένα υλικό όμως. Πρέπει να βρούμε. Τι είναι. Ένα κέλυφο σαλιγκαριού.
Για να δεν τα κουμπάω. Για να δούμε. Εδώ, όχι. Πώς είναι εδώ. Είναι άδεια. Εδώ, δεν έχει εδώ. Α, έχει εδώ, έχει εδώ. Το βρήκα. Ωραία, ωραία, λοιπόν. Ωραία. Μην μπερδέψεις τα νούμερα. Όντως, γιατί άμα βάλω παραπάνω. Φέρε τη λίστα να στα πω. Ορίστε, κράτα τη λίστα. Για να λοιπόν. Δούμε. Λοιπόν. Νερό. Θέλουμε 7 μουχλιασμένες ρίζες. 7 μουχλιασμένες ρίζες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Επόμενο. Ωραία. Ένα κέλυφο σαλιγκαριού. Κόλα, ένα... πάσε κάτω τη ρίζα. Ρίξτο, ένα κέλυφο σαλιγκαριού. Ωραία. Για ωραία. Να δούμε. Μετά έχουμε 4 κομμάτια σκουριάς. Ωραία. 1, 2, 3 και 4. Και... ωραία. Ωραία, αυτά. Μετά έχουμε 8 φύλλα αλόης. 8 φύλλα αλόης για τη σκουριά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ωραία. Και μετά και πέτα τη σόδα μέσα. Κρίμα η σόδα. Πετάω τη σόδα μέσα. Για να δούμε. Ναι. Ω, πρέπει να την ανοίξει, Σταύρο. Τέλος πάντων. Ωραία. Και τώρα λογικά. Και τώρα. Τι ξέρω. Περιμένουμε. Ανακατεύουμε. Λοιπόν, λογικά. Αυτά κάτι θα γίνει. Ω, κάτι γίνεται σιγά σιγά. Παιδιά. Αντίδραση. Δούλεψε! Δούλεψε όντως! Δούλεψε! Άρα, τι κάνουμε τώρα, τι είναι αυτό! Μισό λεπτό. Πρέπει να βάλω εδώ πέρα κάποια, τα υπόλοιπα πράγματα, να δω αν έχει και κανένα κουβά. Ψάξτε παιδιά, να δείτε αν έχει κάποιο κουβά κάπου. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το υγρό για να λιώσουμε την πόρτα. Εγώ βρήκα κανένα κουβά και πήρα λίγο από αυτό. Ω, πήρες! Θα βρήκα και εγώ κουβά. Ωραία. Ελάτε, παιδιά, πάμε προσεκτικά στην πόρτα. Τώρα που το βάλω. Πρέπει πολύ προσεκτικά να το βάλουμε εδώ στην πόρτα και μείνετε πίσω. Γιατί άμα. Δεν το κάνω, κάντε εσύ. Και να λιώσω εγώ. Απόσταση. Μαζί με το 3. Αλλά να το πει, απόσταση. 1, 2, 3. Βάλτο πίσω. Τώρα. Πώς θα το μαζέψουμε αυτό. Τώρα πώς θα το πάρουμε. Μπράβο σας. Κολυμπήστε. Το έχω βασικά. Παιδιά, άμα λειτουργήσουν όλα αυτά. Περιμένετε. Αν δούλεψαν τα μαθήματα χημίας του Νίτζα, τώρα όλα σε λίγο θα είναι όπως πρέπει. Για να δούμε. Λιώνει το νερό. Φεύγει, δεν το πιστεύω. Μπράβο, Νίτζα. Πάμε. Και τώρα η πόρτα έχει σαπίσει. Οπότε, έλα Νίτζα. Νίτζα λέω, πω, Νίτζα, κάτι μας σκέφτεται. Σταύρο, έλα σπρώξουμε. Πάμε. 3, 2, 1. Πακάσα το λάθος είναι, Σταύρο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλά τώρα. Μπορούμε να πάμε. Παιδιά, ελάτε. Σίγουρα, νιώθετε καλά. Πόσο φοβητσιάρες. Ναι, είναι όλα καλά. Πάμε. Ερχόμαστε. Δεν αφήσαμε τον κουβά εδώ. Καταλάβετε ότι όλα αυτά τα χημικά πολλές φορές μόλις ακουμπήσω μέσα στο σίδερο λιώνουνε και γίνεται αυτό που πρέπει. Το δείτε εδώ πέρα πόσο. Να μιλήσουμε και εμείς είναι το. Αυτό, να μιλήσουμε και εμείς. Ωραία, φίλε, κοίτα δάσος. Πώς έφερε το δάσος κάτω από το σπίτι. Πού ήρθαμε, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Ωραίο δάσος. Ιαπωνία μυρίζει. Αυτό μου θυμίζει. Ένα μέρος που είχε πάει κάποια στιγμή ο Νίτζα και με είχε πάρει μαζί του. Στην Ιαπωνία, όντως. Αλλά κάπως πρέπει να βρούμε μια έξοδο. Παιδιά! Περπατάμε! Για να γίνεται, αλλά. Ένα ανέβαλο. Δείχνει ένα παρκούρ. Διασκεδαστικό, όντως πάνε. Για να δω. Πού ανέβηκατε εκεί πάνω. Έλα, σύμμα. Από εδώ πέρα, ανέβα. Αφού δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά, δεν τα μπορώ. Κάτσε να ανέβουμε. Δεν ξέρω, απλά ανέβηκα. Ωραία είναι. Το έχετε. Για να δούμε αν μπορούμε να διακρίνουμε κάτι από εδώ πάνω. Από εκεί ήρθαμε. Ρούμι! Έχει ρούμι εδώ. Τι είχε ρούμι. Τορκίζομαι εδώ, είχε ρούμι. Παιδιά, τορκίζομαι. Αλήθεια. Κάνω πίσω. Η καλύτερη σου μέρα νομίζω είναι πάντως. Πόσο καιρό είναι αυτό εδώ. Πώς είχε. Κι άλλο. Δεν καταλαβαίνεις, τα ρούμια δεν χαλάνε, μόνο καλύτερα γίνονται. Να έρθω εδώ, προσεκτικά, φίλε. Να μην πέσω. Πού τέτοια τύχη, μάλλον το μύρισα. Μια κάτσα να ανέβω, εδώ πέρα. Έλα, Σταύρο, το έχει. Μάλιστα, πρέπει να πάμε από εδώ. Κι άλλο εκεί. Έχει κι άλλο, όντως. Μάλλον πρέπει να τα μαζέψεις, να μαζέψεις τα ρούμια. Αλλά γιατί πήγατε εκεί. Έπεσα, ρε φίλε. Μπορείς να ανέβεις πάνω στο δέντρο. Στο δέντρο. Να ανέβω από εδώ. Λυκά δεν μπορώ, πιο εύκολο είναι. Δεν μπορώ να δω αν έχει κάτι πίσω από τον τοίχο. Για κάτσε. Σύ, άμα βλέπεις κάτι. Έχει όντως μια πόρτα.
Έλα από εδώ, κάτσε να πηδήξω και πήδα. Έλα. Ωραία, έρχομαι, έρχομαι. Ω! Ωραία, ωραία. Πω πω, αυτά είναι πολύ λεπτά ξύλα. Παρά λίγο να πέσω. Όχι, μην πες γρήγορα, μην σταματάς. Δεν θέλεις σταματημό εκεί. Ωραία, ωραία. Τώρα πρέπει να περιμένουμε και τα παιδιά να έρθουν. Πάνε, το έχει. Σιγά, ρε παιδιά. Ήρθα. Εύκολο είναι, σιγά. Αλλά είχατε γάντζο και jetpack και εμάς μας αφήσατε ένα σκαρφαλόνι. Όχι, απλά πήγα πήγα. Ω, Ρούμι. Εγώ πήγα, εγώ απλά. Πού βρήκες το, αυτό το jetpack δεν είναι του Νίτσα. Ναι, αφού στο εργαστήριο του Νίτσα δεν είμαστε. Ω, πανέξυπνο. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι μόνος μου το σκέφτηκα. Γιατί λέω. Μόνος, ρε! Ναι, όντως μόνος μου το σκέφτηκα και λέω ότι είναι πολύ έξυπνο. Ωραία, ρε, για να αφού έχει πόρτα, μπαίνουμε. Ωραία, ετοιμαστείτε, παιδιά. Για να δούμε. Κι άλλος νίτσα. Σε δύο άλλους νίτσα. Πλήρωσε το ρεύμα σήμερα. Μπα. Εγώ σας το είπα. Ξέρω τι κάνουν αυτοί εδώ. Να φάει ένα τοστ. Καλά, θα φτιάξω ένα. Πώς είναι ο νίτσα δύο τοστ αυτός. Παιδιά. Μ' αρέσουν οι τυρόπιτες. Ο τυρόπιτας. Θυμάστε κάποια στιγμή που ο νίτσα μας είχε πει για κάτι κλόνους του. Όχι. Καλά, ναι, όντως δεν το είχε πει μόνο μία φορά. Αλλά νομίζω, παιδιά, εδώ είναι το μέρος που υπάρχουν όλοι αυτοί. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά δεν νομίζω να μπορέσουμε να περάσουμε έτσι. Κάπως πρέπει να ταιριάξουμε με τους υπόλοιπους. Λέτε προσεκτικά, λέτε προσεκτικά, μην μας δίνετε. Δίμηνε, Σταύρο, άμα μπούμε έτσι στην αποθήκη με τον κλόνο, θα είναι πολύ επικίνδυνο. Νομίζω πρέπει να αλλάξουμε και να ντυθούμε σαν αυτούς. Προφανώς. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ κάνω. Εγώ χορό κάνω. Παιδιά, νομίζω έχει. Παιδιά, τριάξτε, τριάξτε, κάντε κάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Τριάξτε. Για μισό λεπτό. Αυτό είναι ακίνητο. Αυτό είναι ακίνητο. Κάτσε να κρυφτεί. Και αυτό εδώ είναι ακίνητο. Μ' αρέσει να κοιμάμαι ανοιχτά τα μάτια. Στην δουλά, παιδιά, έχει ρόμπες. Ωραία, 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 παιδιά. Γρήγορα, γρήγορα. Ντυθείτε. Πάρτε τη ρόμπα και ντυθείτε. Ντυθείτε. Πρέπει να ταιριάξουμε εδώ πέρα. Παιδιά. Γεια, συνάδελφε. Ωραία, ωραία, ωραία. Ντύθηκα, παιδιά, ντυθήκατε κι εσείς. Ωραία, φίλε, η ρόμπα είναι λίγο στενή αυτή. Πήρε το μικρό νούμερο, μάλλον. Λίγο στενή. Ωραία, εσύ άμα, εγώ φταίω που πήρε το large. Τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε. Πες ότι είμαστε σαν κι αυτό τώρα. Ωραία, πρέπει. Ωραία, φίλε, είχα μια δουλειά να κάνω. Γεια, συνάδελφοι, ξέρετε τι έχω να κάνω. Ξέχασα, δεν θυμάμαι. Φτιάξει το. Συνάδελφε, νίτσα, έχουμε να κάνουμε πολλές δουλειές εδώ πέρα. Πρέπει. Τρέχω, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Πρέπει να φερθούμε σαν τον νίτσα. Αγχωμένοι, αγχωμένοι. Ελάτε, τι κάνετε, δουλέψτε. Εδώ πέρα. Πού είναι η Ελλάδα, τι υπολογιστή του κάνει, τι κοιτά. Τι κάνω. Άσε, έχω μπλέξει εδώ πέρα. Πόσα πράγματα πήρε ο Νίτσα, γιατί χρωστάει τόσα λεφτά. Δεν μπορώ άλλο. Ο Νίτσα χρωστάει. Ο Νίτσα είπε ότι. Δεν πρέπει να μάθει ο Νίτσα ότι έχει αργήσει. Δεν πρέπει, δεν πρέπει. Όντω, δεν πρέπει να μάθω ότι έχω αργήσει. Τώρα πήρε αυτό που είναι. Το ξέρω ήδη ότι έχω αργήσει. Όχι, απαντάω, δεν μπορώ άλλο. Μην τρελαίνε τα άλλα τον Νίτσα. Αφήστε τον τώρα είναι απασχολημένο. Είχε αφωθεί όλα καλά. Όλους, όλοι είναι ο νίτσα, δεν καταλαβαίνετε. Ωραία, ελάτε από εδώ να δούμε τι. Γεια, παιδιά. Καλά, δείτε από πού βγαίνουν. Ωχ, νομίζω. Τι. Βγάζει συνέχεια. Sorry, περνάω. Αυτό το μηχάνημα βγάζει πάρα πολλούς νίτσα, τι γίνεται. Μ' αρέσουν οι τυρόπιτες, γεια. Καλύτερα να μην είμαστε. Αν μπούμε και εμείς εκεί μέσα, κάνει και δικού μας κλόνου. Όχι, μπορεί να γίνουμε και εμείς νίτσα. Μην το κάνετε. Όντως, δεν νομίζω να. Όντως, παιδιά, δεν πρέπει να το κάνουμε. Λάτε από εδώ, να πάμε από την άλλη. Ούτε λίγο. Ξέρω εγώ. Για να δούμε. Όπου είναι άπειρη. Έχει εδώ πέρα ένα. Ο ρομπότος, Τάκη, πού είσαι. Αυτό δεν είναι το AI του νίτσα. Ναι. Νομίζω ναι. Δεν είμαστε εδώ. Καλύτερα να μην είμαστε εδώ. Δεν το συμπαθώ πολύ. Δούλευε! Δούλευε! Τι κάνεις! Δουλεύω! Αλλά πρέπει αφού είπες να μην τον αγχώνουμε, γιατί τον αγχώνουμε. Ναι, αλλά όσο τον κρατάτε λίγο αγχωμένο, δεν θα καταλάβει τι είμαστε εδώ. Όλα καλά. Μα πάντα δεν έχει από εδώ κενό.
Αυτό το μέρος είναι λαβύρινθος, έχει τόσο πολλά δωμάτια. Ήταν γεμάτος με άνθρωποι. Πλά γιατί δεν ρωτάμε ένα νίτζα πώς φεύγουμε. Μπιμπιμπιγκο. Τι είναι αυτό. Γεια σου νίτζα. Γεια. Τα βρήκαμε. Έχει μια πύλη εδώ πέρα και... Παιδιά, έχει μπελάκια. Σίγουρα είναι το έχει κάνει ο νίτζα αυτό. Σίγουρα δείχνει προς τα εδώ και νομίζω ότι αυτή... Γεια σας. Γεια σας, τι άλλοι κλόνοι που υπάρχουν εδώ πέρα. Ναι, είστε λίγο περίεργοι. Είμαστε... Μάλιστα, μάλιστα. Θέλετε να πάτε από την έξοδο. Έξοδο. Ναι, ξέρετε. Ναι, ναι. Αυτή εδώ είναι η έξοδος. Ναι, ναι, εδώ είναι. Απλώς θα προσέξετε. Πρέπει να βγείτε με το δεξί πόδι. Αν βγείτε με το αριστερό, θα σας πάσει μια ρηλιά και θα σας καταστρέψει. Καλή ώρα. Πρόσεχε εσύ, ωραία, πρόσεχε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσους κλόνους έχουμε χάσει έτσι. Για να δω, πάω κι εγώ. Ω, πήγα με το αριστερό! Είναι νίτσα αυτό. Αυτό σίγουρα ήταν κλόνος, γιατί. Παρά ήταν έξυπνο. Παιδιά, μην αγχώνεστε. Έχει πολλά μοντέλα. Άμα είναι κλόνη του νίτζα, θα είναι νομίζω όλοι οι κλόνοι. Πάω κι εγώ, παίρνω φόρα. Ετοιμαστείτε, εγώ, παιδιά. Με το δεξί όμω, με το δεξί, παιδιά. Πάμε, πάμε. Ετοιμαστείτε. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, ρε παιδιά, ρε παιδιά. Σα είπα, δεν πρέπει να πάρετε φόρα. Πώ θα μετρήσετε τα βήματά σα, πω. Εμεί μπήκαμε και είμαστε μια χαρά και έχουμε και ένα πιστόλι. Παιδιά... Γιατί έχω την εντύπωση ότι μπήκαμε με το αριστερό όμως, Γιατί μπορεί και να πάτησα κατά λάθος με το αριστερό και εγώ είναι η αλήθεια. Μπράβο ρε Σταύρο. Παράει αυτό. Τώρα τι. Πού είμαστε, σε κάποιο περίεργο... Τα πιστόλια γιατί τα έχουμε. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, παιδιά, αυτό σίγουρα... Πίσω σου, Ζιάμαν! Πίσω! Τι γίνεται! Μπροστά μου! Κοίτα, έχει εξωγήινους! Όχι, παντού εξωγήινους, δεν το πιστεύω! Παιδιά, καθαρίστε τους! Παιδιά, αυτό δεν είναι σίγουρα το δικό μας το φεγγάρι! Τουλάχιστον δεν είπαμε ότι είμαστε στο φεγγάρι! Φαίνεται σαν το φεγγάρι όμως. Μας έχει δείξει φωτογραφίες ο νίτζα. Αλλά. Πω, αυτό σίγουρα δεν είναι. Παιδιά, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Το φεγγάρι. Άμα αυτά τα πράγματα πάνε στο φεγγάρι, χαθήκαμε. Έρχεται στο τέλος. Ναι, το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Δηλαδή, ναι, μεν έχει πάρα πολλούς από αυτούς τους. Δεν ξέρω, εξωγήινους. Αλλά αυτό δεν είμαστε φεγγάρι, πώς αναπνέουμε. Ίσως είναι η ρόμπα του νίντζα. Μπορεί, όντως. Και τι θα κάνουμε ρε παιδιά. Κάπως πρέπει να φύγουμε από εδώ πέρα. Ναι, μεν μπήκαμε με το αριστερό, δεν πήγαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Αλλά πρέπει να ψάξουμε κάπου, μία έξοδο. Μισό λεπτό. Γιατί είναι όλα καλά, ρίστε, ξέρεις πού είναι η έξοδο. Πώς ρωτάζε, καλά Σταύρο, εσύ με τα καλά σου, πώς σου εξωγήνω. Δεν ξέρω, μπορεί να ήξεραν, που τελειώνουν και οι σφαίρες. Έλα, τελευταίος έμεινε. Για έλα εσύ. Εδώ, δύο είναι. Βγήκε εσύ. Και εσύ. Τα λέμε, μικρούλι. Ωραία. Νομίζω ότι εξαφανίσαμε από εδώ. Πρέπει να ψάξουμε τώρα. Τρία ζήτω για τους ήρωες του γαλαξία. Ζήτω. Καλά, για τους ήρωες είπα, δεν είπα για μας. Εμείς τι είμαστε. Εντάξει, θα μπορούσε. Αλλά για κάτσε λίγο εδώ πέρα τώρα. Πρέπει να βρούμε κάποιο είδους έξοδο. Πω, εκεί είμαστε. Σύγχρονα, τρύπα. Πώς και αυτή την τεράστια τρύπα, μπορεί να πάθεις τίποτα. Σαν νερό είναι αυτό, πλάκα πλάκα. Όντως. Και λυψάω. Παιδιά. Τι έγινε. Επιτέλους μπορώ να πάρω μια ανάσα χωρίς κανέναν εδώ πέρα. Γεια σας παιδιά. Παιδιά, κρυφτείτε. Μάλλον νερό είναι. Λες λόγια ήταν. Για κάτσε να τα γι... Όχι. Για μισό λεπτάκι. Αυτό το κόλπο δουλεύει μόνο στους κλόνους μου. Παιδιά. Χρωστάς 7.000 ευρώ στον Πάνες. Και... Παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα, καλέ. Γιατί φοράτε όλοι τις ρόμπες μου. Ρόμπες γίνατε. Παιδιά, νομίζω αυτός ο νίτζα έχει συνείδηση. Είναι η τελευταία λέξη της μόδας.
Ακριβώς! Φυσικά και είναι, αφού ο φίλος μου την έδωσε. Ναι, ναι. Για αυτό είναι ο νίτσα. Ο κανονικός. Μόνο ένα άτομο θα το ήξερε. Φυσικά και είμαι ο κανονικός, γιατί να μην είμαι ο κανονικός. Ο κανονικός νίτσα πάντα δεν κουβαλάει τα λισόπυρνα του μαζί του. Αλλά και πάλι, παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Περίμενε. Ισχυρά, δεν μιλήσαμε. Για να δούμε. Λοιπόν. Για να φοράτε τις ρόμπες, να ξέρετε για τους κλόνους, σημαίνει ότι βρήκατε το χάλι κάτω από το σπίτι μου, έτσι δεν είναι, που πάει στη μυστική μου βάση, Σταύρο, για τα μυστικά. Και σου πάει ένα πράγμα, να μην με ακολουθήσεις, να με αφήσεις ήρμο. Και όχι μόνο με ακολούθησες, έφερες τους πάντες εδώ, απέδισες όλα μου τα μυστικά, το μυστικό εργαστήριο που φτιάχνω τόσο καιρό, τα πράγματα που φτιάχνω τόσο μα τόσο καιρό, και απλώς ήρθες και τα δεξιότητα. Και πλέον τα μυστικά δεν είναι μυστικά, τι σου λέγα στην εκκλησία. Τα μυστικά είναι γεωργικά. Και άλλα εδώ, παιδιά, έχω να σας πω κάτι. Όχι, 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 όχ